Σε μια αξιέπινη πρωτοβουλία προχώρησαν τα μέλη της Ακαδημίας Πολιτών Ανοιχτού Πανεπιστημίου Τρικάλων, τα οποία ανταποκρινόμενα στο κάλεσμα των καιρών για προσφορά προς τον άπορο συνάνθρωπο, συγκέντρωσαν μια σημαντική ποσότητα φαρμάκων, τα οποία παρέδωσαν το μεσημέρι στο κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου Τρικαίων. Οι άνθρωποι του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, της Ακαδημίας Πολιτών, κάναν μια κίνηση και συγκεντρώσανε φάρμακα για να προσφέρουν στο κοινωνικό φαρμακείο. Μια αξιόλογη προσπάθεια. Είδατε τι υπάρχει, θα ταξινομηθούν και θα διατηθούν στους συμπολίτες μας οι οποίοι τα έχουν ανάγκη και οι οποίοι με την βοήθεια των εθελοντών γιατρών, επαναλαμβάνω αυτό, εθελοντών γιατρών, βρίσκονται εδώ τακτικά, εξετάζονται και παίρνουν τα φάρμακα που χρειάζονται για την πάθησή τους. Ευελπιστούμε και περιμένουμε μεγαλύτερη ανταπόκριση. Ευχαριστούμε τους γιατρούς που συμμετέχουν στη βοήθεια αυτή, που συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή και περιμένουμε βοήθεια από όλους τους συναδέλφους. Μια ώρα κάθε 15 μέρες είναι αρκετή για να είναι υπερπλήρες το κοινωνικό ιατρείο από μεριάς γιατρών. Όσον αφορά τα φάρμακα, είναι ευαισθητοποιημένοι πολλοί φορείς, είναι οι γιατροί του κόσμου που στηρίζουν την προσπάθεια του φαρμακείου, είναι ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Τρικάλων, είναι απλοί συμπολίτες και στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε τη βοήθεια της Ακαδημίας Πολιτών. Όπως ανέφεραν τα μέλη της Ακαδημίας Πολιτών Ανοιχτού Πανεπιστημίου Τρικάλων, η προσπάθεια αλληλεγγύης στους ανθρώπους μας, οι οποίοι βρίσκονται σε δεινή θέση, θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα της Ακαδημίας. Μετά από προτροπή μας και από προτροπή της Ακαδημίας, προσφέρθηκαν και μας μαζέψαμε πάρα πολλά φάρμακα. Ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσουμε σε αυτό το ρυθμό το επόμενο εξάμεινο που θα ξεκινήσει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Θα συνεχίσουμε με άλλες πρωτοβουλίες και πιστεύω θα βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας όσο μπορούμε. Εγώ πρέπει να ευχαριστήσω τον κόσμο που συμμετέχει σε όλα αυτά και ο καθένας ό,τι μπορεί, γενικά όλοι μαζί. Ευχαριστούμε και τον κύριο Καρκανιά που μας στέκεται πάνω σε αυτό και καλό καλοκαίρι σε όλους.